Κάνετε. Καλησπέρα. Ζούλια, τι κάνει. Καλά είμαι εσύ. Τελείωσε το Insta Story. Ναι, το τελείωσε. Πρόλαβα, παιδιά. Εντάξει, γιατί εμείς αν δεν κάνουμε Insta Story, δεν ξεκινάμε την εκπομπή, να ξέρετε. Τι γίνεται. Όλα καλά, εσύ. Ανανεωμένη σε βλέπω. Όχι, το ίδιο. Λίγο κουρασμένη θα έλεγα. Μπα. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω. Εσένα τι έκανες. Βλέπω ανανεωμένη. Εμένα. Ναι, κι όμως. Δεν νομίζω. Καλά. Αλλά παρόλα αυτά, ό,τι καλή κουβέντα μου πούνε, καλοδεχούμενη. Παιδιά. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Έχουμε άπειρα θέματα εδώ πέρα. Έχω 100 θέματα. Έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Με τι θες να ξεκινήσουμε? Εσύ διάλεξε. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τα σανδάλια, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα αυτό το καλοκαίρι. Ξεχάστε λοιπόν ό,τι ξέρατε. Ξέρεις ποια σανδάλια είναι της μόδας? Τις σπαντρικές. Εκτός από τις σπαντρικές που θα τις πούμε μετά. Είναι τα σάτιν, τα οποία είναι όπως καταλαβαίνετε σατέν. Λοιπόν, έχουμε κάποιες φωτογραφίες, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τα βλέπουμε με διακοσμημένα με πέτρες. Mm-hmm. Υπάρχουν σε διάφορες εκδοχές, εννοείται. Και αυτά είναι τέλεια να τα βάλουμε με μάξι φούστα ή αέρινο φόρεμα ή και παντελόνα ή και σόρτς. Είναι πάρα πολύ της είναι μόδας. Είναι πολύ ωραία όντως. Και είναι... Νομίζω ότι όλο αυτό το στυλ φέτος είναι της μόδας και με πλατφόρμα πέρα από τα σάτι. Ναι. Ναι. Και δίπατο που βγαίνει. Ναι, είναι που ωραία. Είναι τα flatforms, ναι. Λέγεται αυτό. Εγώ βλέπω δηλαδή και σε εμφάνιση. Τα σατέν. Τα βλέπω και σε εμφάνιση κάπως πιο απογευματινό. Αυτά ξεκίνησαν από Πούμα. Ναι, ξεκίνησαν από τις Πούμα, έχεις δίκιο. Έχει βγάλει με το γουνάκι. Ναι, τις φορέσανε full οι Kardashians και μετά βγήκαν σε διάφορες εκδοχές. Και είναι πολύ must. Μπορείς να τη βάλεις και με τζινάκι, ναι. Και με φόρεμα. Και σορτσάκι, με τα πάντα βασικά. Με τα πάντα. Και σε γλιτώνει και από φασαρία με το τι θα φορέσεις μεσημέρι, πρωί, απόγευμα. Ναι, και είναι εκεί. Και πολύ άνετες, να ξέρεις. Πάρα πολύ άνετες. Και είναι ωραίο στυλ. Και με το γουνάκι αυτό που είπες, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα. Σ' αρέσει? Με γουνάκι έχω πάρει. Έχεις πάρει με γουνάκι. Ναι. Να και εδώ σε ροζ που βλέπουμε, με δέσιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Με το τζινάκι ή... Με οτιδήποτε θες, πηγαίνει. Ναι. Ναι. Απλά εντάξει, είναι casual, πιο casual. Μην το δούμε και βράδυ. Όχι, εντάξει, βράδυ όχι. Μην το δούμε και βράδυ. Άμα ήταν δίπατο, ίσως. Ίσως. Με γουνάκι όμως. Πάντως είναι must. Ναι. Κορίτσια, μην το φοβηθείτε, πάρτε το. Νομίζω ότι και εγώ το έχω συνηθίσει πια να το βλέπω έτσι στο μάτι. Το έχουμε δει και σε πάρα πολλές fashion blogger. Να το με διάφορα σχέδια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Νομίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Ωραία, λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη εικόνα από αυτό. Με τζινάκι. Εντάξει, πολύ casual, καθημερινές εμφανίσεις. Εδώ σε μπλε, σε έντονα χρώματα. Με το ριγέτο παντελόν, τέλειο, νομίζω. Mm-hmm. Σε πιο... Χρυσό είναι αυτό. Από το βλέπω, έτσι χρυσό μπρονζέ. Πάλι με τζινάκι το φοράει, πολύ ωραίο. Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν μ' αρέσει, τα άλλα μ' αρέσουν. Εντάξει. Το χρώμα δεν μ' αρέσει. Αφού δεν σ' αρέσει. Δεν θα το αγοράσουμε. Γιατί να το αγοράσουμε? Δεν θέλουμε. Δεν αρέσει την Τζούλια. Τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, παιδιά. Τώρα θα αρχίσω να σας εκφράζω τους προβληματισμούς μου. Για να ακούσουμε. Μαζεύεις εύκολα βαλίτσα? Όχι, είναι το χειρότερό μου. Εγώ δεν μπορώ να μαζέψω βαλίτσα. Δηλαδή και υπερατλαντικό που έχω κάνει, δεν ξέρω πώς μάζεψα τελικά τη βαλίτσα. Είναι δύσκολο.
Για μένα τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει μια βαλίτσα. Και εμένα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πίστευα ότι θα φτιάχνει εύκολα βαλίτσα. Εσύ να μου δώσει κανένα tip. Αλλά έχουμε tips εδώ πέρα. Ξέρω μόνο ένα για τα παπούτσια. Τι, να τα βάζει ξεχωριστά. Δηλαδή το ένα από το ζευγάρι, το ένα παπούτσι σε άλλη σακούλα και το άλλο σε άλλη για να τα βάζει σε διαφορετικό σημείο τη βαλίτσα. Για να μην βγαίνει χώρο. Για να τα βάλει μαζί, μαζεύεται κατευθείαν ο χώρο. Αυτό δεν το ήξερα, ναι. Φίλοι. Και τι προάλλε που λείπαμε τριήμερο, πάλι πήρα 500 πράγματα, δεν μπορούσα να τα φτιάξω. Κλασικά, ναι. Τραγική κατάσταση. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Το πώς θα φτιάχνουμε τη βαλίτσα μας. Βέβαια, εντάξει. Τι θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας. Τι πιστεύεις. Τα βασικά σίγουρα. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε κυρίως ρούχα που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους και εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις περιστάσεις. Όπως ένα jean shorts. Πάει με όλα. Ναι, ή ένα λινό παντελόνι ή αρκετά μπλουζάκια μακό. Ναι. Τα παίρνεις για όλες τις περιστάσεις. Μπορεί να χρειαστείς τώρα εδώ το τρίμερο που πήγαμε να πας μία βόλτα στη χώρα, λέγω, ξαφνική, για να ψωνίσεις κάτι. Να έχεις ένα τισερτάκι, το συνδυάζεις με ένα τζιν σορτσάκι, με ένα σορτσάκι και βγαίνεις. Και αναλόγως. Μπορεί να θες να πας στο pool bar. Να πιείς ένα καφεδάκι. Τι φοράς? Και ένα φουστανάκι μπορεί. Ακριβώς, είσαμε στο θέμα. Να πάρουμε τα ένα φουστανάκια μας, τα οποία εξυπηρετούν και σε αυτές τις καταστάσεις που είπαμε. Αλλά επίσης μην ξεχάσουμε τα παρεό μας και τα καφτάνια μας, διότι έχεις κάνει το μπάνιο σου, θες να πας μια μίνι βόλτα, δεν θα βάλεις εδώ το καφτάνι σου από πάνω. Βέβαια. Και αυτό εξυπηρετεί όλες τις ώρες. Και κιμονό. Και μπορείς να πας και σε ένα beach party. Ναι. Μετά, αφού κάνεις το μπάνιο σου και την υδροθεραπεία. Εγώ τώρα κινούμε σε άλλους ρυθμούς, έχεις καταλάβει. Τα σκέφτομαι. Εσύ δεν έχεις γυρίσει Αθήνα. Όχι, εγώ δεν έχω γυρίσει Αθήνα. Τα σκέφτομαι πώς θα πάω στο beach party μετά και τέτοια. Να σου πω όμως κάτι, δεν είναι δύσκολο να φτιάχνεις όλα αυτά, να τα σκεφτείς, να τα σετάρεις. Απ' την άλλη, εγώ σετάρω πράγματα. Λέω, θα βάλω αυτό με αυτό. Και μετά πάω εκεί και βάζω άλλα ντάλλον. Εγώ φτιάχνω πρωινό, ας πούμε, για τη μέρα, 3-4 ντυσίματα. Για να είμαι μέσα. Και εγώ φτιάχνω και μετά λέω, μήπως αυτό να μην το βάλω, μήπως εκείνο να μην το βάλω και βάζω άλλα ντάλλον. Οπότε πρέπει τουλάχιστον να έχουμε και κάποια έτσι spare κομμάτια. Ναι. Αναλόγως. Λοιπόν. Έχεις πάθει να βάλεις πράγματα και να μην τα φορέσεις να λες. Αυτό σίγουρα το βάλω, σίγουρα. Και δεν βάλω ποτέ. Ναι. Και το έχεις πάρει τζάμπα. Άπειρα. Λοιπόν, από παπούτσια, επιβάλλοντες, αγιονάρες φυσικά και αυτά που είδαμε τα σατέν, τα σάνταλς, χαμηλά πέδιλα για τις απογευματινές και τις βραδινές μας βόλτες. Και μια πλατφόρμα. Αν είσαι αθλητικός τύπος, για σένα λέει. Εγώ αθλητικός τύπος, φαίνεται σε πολύ. Ναι. Παίρνεις και ένα ζευγάρι αθλητικά. Εγώ έχω την απορία. Πού θα τα βάλεις όλα αυτά? Εγώ αθλητικά δεν παίρνω καλοκαίρι. Ούτε εγώ. Σκάει το πόδι μου, δεν. Δεν γίνεται. Και πού να τα βάλεις τώρα, πας σε νησί να βάλεις αθλητικά, εκτός αν πηγαίνεις κάθε πρωί για τρέξιμο. Έχω μια φίλη, πηγαίνει στη Σκιάθο, το πρωί πηγαίνει για τρέξιμο. Αυτή βέβαια πηγαίνει και στην Αθήνα δύο φορές τη μέρα για τρέξιμο. Είναι φίλη του Θάνου εδώ πέρα. Χτίζει σώμα του Θάνου, του σκηνοθέτη μας. Λοιπόν, μην παραλείψετε. Αυτό είναι σημαντικό. Να πάρετε μια ζακέτα μαζί ή ένα φουτεράκι. Ειδικά στα νησιά το βράδυ, σίγουρα, ένα αεράκι μπορεί να έχει ψύχρα. Βασικό αυτό. Και στο πλοίο έχει ψύχρα. Ναι, στο πλοίο πάντα παίρνω. Και εγώ παίρνω, γιατί έχει τόσο κρύο στο πλοίο. Έχει air condition. Ναι, αλλά γιατί το βάζουν τόσο δυνατά. Δεν ξέρω. Για να πεθάνουμε. Σκέψου έξω, πηγαίνεις έξω και έχει περισσότερη ζέστη. Ακριβώς. Αφήστε πίσω τα πολλά κοσμήματα, ένα-δύο κολιέ. Και βραχιόλια και ένα μικρό τσαντάκι σε ουδέτερο χρώμα. Ισχύει αυτό. Εγώ πήρα ένα λευκό. Και ένα μπέζ μαζί. Εγώ ένα μαύρο πήρα. Εντάξει, και το μαύρο. Γιατί. Εντάξει, πάνε μόνο. Σε ουδέτερο χρώμα. Γιατί να πάρεις και 15 τσαντάκια τώρα. Δεν χρειάζεται. Να τα βάλεις. Ναι, δεν χωράνε. Εδώ δεν χωράνε τα ρούχα, θα βάλεις και αυτά. Τελείως. Εντάξει, εγώ έχω μία απορία. Φτιάχνουμε βαλίτσα το καλοκαίρι. Που τα ρούχα είναι τα μισά από τα χειμερινά. Ενώ δεν τα χοντρά, οι ζακέτες και όλα αυτά. Γιατί πάλι δεν χωράνε. Δεν ξέρω. Τι θα κάνω με αυτό. Την ίδια απορία έχω κι εγώ. Αχ, λοιπόν, εδώ έχουμε τα tips να πούμε. Όταν πακετάρετε, καλό είναι να ρολάρετε τα ρούχα. Το έχω δει αυτό σε ένα βίντεο στο Facebook που δείχνει tips πώς να τακτοποιήσεις και την ντουλάπα στο σπίτι σου και πώς να τακτοποιήσεις τα πράγματα στη βαλίτσα. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει αυτό παρόλα αυτά, αλλά θα το δοκιμάσω στο επόμενο ταξίδι. Να μου πεις μετά. Να μην αφήνετε κενά ανάμεσά τους και βάλετε βαριά αντικείμενα στον πάτο της βαλίτσας. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Πάμε στο δύο.
Τις πετσέτες προσώπου και σώματος καλό είναι να τις αφήσετε για το τέλος, σαν προστατευτική στρώση για τα ρούχα και τα αντικείμενα, ώστε να μην μετατοπιστούν κατά τη μετακίνηση. Ισχύει αυτό. Και τις βγάζεις και πρώτες, δηλαδή δεν πρέπει να βγάλεις όλα τα ρούχα για να βγάλεις μετά τις πετσέτες. Σωστό. Λοιπόν, τρία. Την ημέρα που θα φύγετε, αυτό το κάνω κι εγώ, επιλέξτε κάποιο ρούχο να φορέσετε, το οποίο πιάνει πολύ χώρο και παπούτσια πιάνουν πολύ χώρο. Το κάνω αυτό εγώ. Ναι. Δηλαδή το έκανα και τώρα που πήγα. Τα φόρεσα στο πλοίο. Τα παπούτσια που δεν χωράγανε. Βέβαια ήταν καθημερινά φλάτα, αλλά δεν χωράγανε. Τέλος πάντων. Εμένα ποτέ δεν χωράνε στη βαλίτσα τα καλλιτικά μου. Τα καλλιτικά. Τα παίρνω στη σέντα πάντα. Δεν ξέρω. Κάτσε να θα φτάσουμε στα καλλιτικά. Περίμενε. Εντάξει, τότε. Έχουμε θέμα. Τέλεια. Λοιπόν, σε μια τσάντα παραλίας που θα κρατάτε την ημέρα που θα φύγετε για διακοπές, βάλτε πορτοφόλι με τα γνωστά ταυτότητα, διαβατήρια κτλ. Καπέλο, ρακέτες. Ρακέτες γιατί? Παιδιά, όχι. Τις βρίσκεις πάρω... εκεί, δεν είναι πρόβλημα να τις πάρεις. Άμα πάρω και ρακέτες μαζί μου, δηλαδή... Δεν χωράνε που δεν χωράνε. Μην πάρετε ρακέτες. Θα βάλω και τις ρακέτες. Εκτός αν πάτε ταξίδι με το αυτοκίνητο και κάπου τις βάλετε... Αλλά τώρα άμα πας με πλοίο χωρίς αυτοκίνητο ή με αεροπλάνο... Όχι, δεν λέει. Πού θα βάλεις τις ρακέτες? Δεν θέλουμε ρακέτες. Ούτε στο τσιπάκι μπροστά χωράνε. Κάποιο βιβλίο, εντάξει, iPod, ωραία, αυτά... Αυτά εγώ τα βάζω στη καθημερινή τσάντα, όχι στη τσάντα παραλίας. Εσύ πού τα βάζεις? Στη τσάντα. Σωστό. Κανονικά. Δεν ξέρω, δεν συμφωνούμε με το θέμα απόλυτα, παιδιά. Λοιπόν, πέντε, άκου τώρα εδώ. Βατραχοπέδιλα μάσκες. Πού θα πάμε τα βατραχοπέδιλα? Εδώ δεν χωράνε τα άλλα, θα πάρουμε και τα βατραχοπέδιλα. Δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αφέ... Παιδιά, εμένα τα ρούχα με το ζόρι μου χωράνε. Να βάλω και αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω δύο βαλίτσες μετά. Μία για εκείνα. Εκτός αν φεύγουμε, ξέρω εγώ, δύο μήνες και πάρουμε μαζί δύο και. Δύο μήνες το χειρότερο είναι. Και ένα τζιπ και τα φορτώσουμε όλα. Φορτώσω και τη γάτα, το σκύλο και να μετακομίσω. Δηλαδή... Όλο το σπίτι να μετακομίσω. Δηλαδή, πες πετάγεσαι στην Άνδρο, δίνω ένα παράδειγμα για να μην πούμε τα υπόλοιπα που λέμε συνέχεια. Θα πάρεις μαζί σου και τις ρακέτες και τα βατραχοπέδιλα. Όχι, παιδιά. Καταρχάς, εγώ δεν έχω βατραχοπέδιλα. Εγώ έχω, μου τα έχουν κάνει δώρο. Τα χρησιμοποιείς? Όχι, αλλά είναι ωραία ιδέα να πεταχτώ στην Πουλιαγμένη να κάνω λίγο βατραχοπέδιλα. Βέβαια, να μην με δει κανείς και σε καμία απόμερη παραλία. Με φαντάζεσαι μάσκα, αναπνευστήρα. Γένωση. Α, η Βίκυ. Και από πίσω ένας φωτογράφος να με φωτογραφίζει. Με τα βατραχοπέδιλα. Πρωτοσέλιδο μετά. Να, τώρα φτάνουμε στον SSR των πελητικών, παιδιά. Τι γίνεται με αυτό το SSR? Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παίρνω ένα επιπλέον τσαντάκι. Να τα πούμε αυτά. Ναι. Βέβαια, εμένα τώρα μου λείπει να ξέρεις ο πρώην μου, διότι. Αυτά είναι τα ψυχολογικά μου, διότι μου ετοίμαζε τη βαλίτσα. Ναι. Ναι. Τι ωραίο. Τέλειο. Ναι, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, με είχε λίγο στα οπα-οπα. Έλα, ωραία. Όχι, την ετοίμαζε πάρα πολύ ωραία. Και καμιά φορά λέω, μα πού είναι να μου φτιάξει τη βαλίτσα. Δεν έβλεπε τα κόλπα. Τα είδα, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω. Τον πάρω τηλέφωνο. Πάρτα. Ναι, έρθω να φτιάξει καμιά βαλίτσα. Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς μιλάμε. Τον πάρω να πω, πετάγεσαι λίγο, μου φτιάξει τη βαλίτσα. Εν τω μεταξύ, τι έκανε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να τα βάζουμε όλα με μια σειρά τέτοια που να χωράνε. Εγώ έφτιαχνα πρώτα τη βαλίτσα, η οποία ήταν full. Δεν χώραγε τίποτα. Ναι. Δεν μπορούσα να κλείσει το φερμουάρ, δεν μπορούσα καθώς να πάω. Καθόμουν πάνω τα κλασικά για να κλείσει. Θα σπαγεί τίποτα μέσα. Και ερχόταν αυτό, τα βγάζει όλα έξω και τα βάζει τσούκου 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 και μου άφηνε και χώρο. Και μου άφηνε και χώρο. Αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω δεν πώς μπορώ θα κάνω. Ούτε εγώ, εγώ να το κάνω. Το άγχος μου είναι για τα σαμπουάν. Μην ανοίξουν και. Πάρε τον πρώην μου. Είναι πολύ καλό στην τακτοποίηση. Θα τον παίρνουμε να έρθει να φτιάχνει τις βαλίτσες. Λοιπόν, στον SSR καλλιτικών, τι παίρνουμε, αυτά που είπες. Πρέπει να πάρουμε σαμπουάν, παιδιά. Εγώ μια φορά πήγα χωρίς σαμπουάν και τα σαμπουάν που έχουν τα ξενοδοχεία δεν κάνουν, δεν κάνουν. Δεν γίνεται. Σου γίνεται το μαλλί μετά. Χάλια, χάλια και το νερό στα νησιά είναι περίεργο και γίνονται τα μαλλιά πάρα πολύ χάλια. Πρέπει να παίρνουμε και το σαμπουάν μας, αυτό που μας κάνει, και την κρέμα μαλλιών. Και μαλλί. Μάσκα και κανένα λαδάκι. Εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα βάζουμε σε μικρότερα μπουκάλια. Δεν το κάνω πολύ συχνά. Δεν το έχω κάνει εγώ αυτό. Ναι. Βέβαια είναι αυτό που φοβόμαστε μην ανοίξουν. Αφρόλουτρα, σφουγγάρι, ξηραφάκι, ξεριστική μηχανή, aftershave. Εμείς θα πάρουμε aftershave. Για τους άντρες θα έρθει. Παιδιά, ακούτε. Το aftershave μην ξεχάσετε. Σαμπουάν με κοντίσιονερ, ωραία, δοντόλτσα, δοντόκρεμα, τα πάμε αυτά. Aftersun. Βέβαια η αλήθεια είναι παιδιά ότι μαζεύονται αυτά τα μπουκαλάκια. Και γέμισε. Και τελείωσε μετά. Δεν κλείνει τίποτα. Τίποτα. Τέλος πάντων, άκου τώρα εδώ τι λέει.
Το φαρμακείο των διακοπών. Ε, όχι. Δεν συμφωνώ. Εγώ παίρνω. Παίρνεις φαρμακείο. Παίρνω λίγα πράγματα. Παίρνω, ας πούμε, καταρχάς θα πάρω σίγουρα βιταμίνη C και πολυβιταμίνη. Happy. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Ε, Depon, Ουροφέν. Ε, αυτά τα παίρνω κι εγώ. Αυτά, δεν παίρνω κάτι άλλο. Εδώ από τι λέει, εγώ πήρα και Hansa Plus φέτος. Απλούς επιδέσμους, τι να τους κάνουμε, θα σκοτωθούμε. Άμα πέσουμε θα πάμε σε νοσοκομείο. Λοιπόν, γάζες. Και εγώ χτύπησα το πόδι μου, γάζα δεν... Μπορεί για άλλο λόγο να την χρησιμοποιήσεις. Αυτοκόλλητη ταινία, ψαλίδι και τσιμπιδάκι. Οξυζένια για τον καθαρισμό των πληγών. Τοπική αντιβιωτική αλυφή. Παιδιά, να σας πω κάτι, άμα τα πάρουμε όλα αυτά. Τέλος. Θερμόμετρο. Ένα μικρό βαλτσάκι, μόνο γι' αυτά. Ένα μικρό βαλτσάκι τα καλλιδικά. Ένα μικρό βαλτσάκι το φαρμακείο. Ένα μικρό βαλτσάκι τα βατραχοπέδια. Ένα μικρό βαλτσάκι. Τι ρακέτε. Τι ρακέτε. Η μάσκα σε άλλο τέτοιο με τον αναπνευστήρα. Πού θα. Πού θα. Εντάξει, όχι, δεν γίνεται. Δεν πα διακοπέ καθόλου κάτι στο σπίτι σου. Δηλαδή, αν πα με το αεροπλάνο που δεν μπορεί να τα πάρει βαλτσάκια, βαλτσάκι, τι βαλίτσα παίρνει. Κύριε Αποσκευή. Και βάζουμε τα ρούχα. Όπως έλεγε μια φίλη μου, της λέω ότι θα πάρουμε μαζί τις διακοπές. Μου λέει εγώ το μαγιό μου. Δεν ξέρω κάτι άλλο να πάρω. Της λέω εντάξει. Τώρα εδώ λέει 500 κρέμες να πάρουμε, αντισταμινική αλυφή, παγωκίστες. Εντάξει, όχι. Παραπάει νομίζω. Κύριε... Αυτό δεν είναι για διακοπές μια εβδομάδα, είναι για 2 μήνες. Κύριε Παπαγεωργίου, που πηγαίνουμε διακοπές, πείτε μου. Να μου πει κάποιος, που πηγαίνουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει απλά να τακτοποιούμε σωστά. Υπάρχουν κάτι ωραία βιντεάκια. Πώς να φτιάξεις φαρτίτσα. Στο YouTube, να τα ψάξουμε, να τα βρούμε. Πώς τακτοποιείς τα πράγματα για να πιάνουν λιγότερο χώρο. Αυτό με το ρολό που κάνεις στα μπλουζάκια, το έχω ακούσει πολλές φορές. Ναι, αλλά δεν τσαλακώνονται μετά. Εγώ παίρνω και το σίδερο μαζί. Και σιδέρω. Σέβατα. Αλήθεια σου λέω. Και μου έλεγε μια φίλη μου, εντάξει. Μπορείς και με την ισχυτική να το κάνεις. Ξέρεις. Πήγα να το κάνω μία φορά και. Την ανάποδα, έτσι. Τι κάηκε. Το μπλουζάκι. Τι μπλουζάκι ήταν. Σατέν. Δεν ήταν σατέν, ήταν λίγο σατέν. Λοιπόν, εσύ Βίκη. Λοιπόν, και έχουμε και ένα τύπο από το κοντρόλ εδώ τα παιδιά μας. Mm-hmm. Που λένε ότι αυτό που θα φορέσουμε όταν φτάσουμε πρέπει να είναι πάνω-πάνω στη βαλίτσα να το βρίσκουμε αμέσως. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εσείς οι άντρες δεν ξέρω πόσα μπουκαλάκια παίρνετε και τι παίρνετε μαζί. Εμείς έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πάρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα πάρουμε και όλα αυτά. Οι άντρες δεν έχουν πρόβλημα. Οι άντρες είναι ό,τι πιο απλό. Η αλήθεια είναι σετάρουν εκεί πέρα τα ρουχάκια τους, παίρνουν και 3 μαγιό. Μια χαρά είναι. Μη σου πω και ένα. Πολλοί φίλοι μου παίρνουν 1 μαγιό. Ένα μαγιό. Εγώ έχω κάτι φίλους που δεν είναι πολύ καλά, παίρνουν 10. Αλήθεια. Και έχω και ένα φίλο που πέρσι είχε ξεχάσει τα μαγιό του τα καλά στην Αθήνα και ήθελε να του τα πάω την επόμενη που θα πήγαινα εγώ. Να του τα πάω εκεί γιατί ξέχασα τα καλά μαγιό που δεν μπορούσε να τα σετάρει με το συγκεκριμένο πάρτι. Κάτι τέτοιους φίλους έχω. Καλά παιδιά. Μια χαρά. Πάει το ταξίδι. Τι τρώνε τώρα τα μοντέλα τη Victoria Secret. Τι τρώνε. Για πες μου. Τι πιστεύεις ότι τρώνε. Έχω ακούσει κάτι, αλλά. Να σου πω κάτι. Πολλές φορές διαβάζουμε διάφορα άρθρα για τα μοντέλα Victoria's Secret. Από τη μία δεν τρώνε τίποτα, από την άλλη τρώνε κάτι ψηλοπράγματα. Ποια είναι η αλήθεια ακριβώς, δεν ξέρουμε. Βέβαια, ό,τι και να κάνουν, διατηρούνται πάρα πολύ καλά. Έχεις ακούσει που τρώνε. Λέγανε τώρα, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα. Η Ανδριάννα είναι αυτή. Ανδριάννα. Η Λίμα. Παίρνουν βαμβάκι με πάγο. Αχ, μην το λες αυτό και το κάνει καμία. Έτσι λένε, τώρα δεν ξέρω αν. Όχι, μην το κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Δεν θέλουμε αυτό να το κάνουμε. Δεν είπα να το κάνουμε. Τι ακούγεται, είπα. Ας έχουμε και 3 κιλά παραπάνω και 4 και 5. Βγήκε και ο δικηγόρος αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν τον είδες. Όχι. Που έλεγε να μην βγαίνουν οι πιο αφρατούλες στην παραλία. Να μην βγει αυτός πες. Έχουν και εκείνες δικαιώματα, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Δεν μπορούν να βγούνε. Λοιπόν, η Στέλλα Μάξουελ δεν κάνει, λέει, δίαιτα. Πιστεύεις το τα πάντα με μέτρο. Τρώει ανεπεξέργαστα τρόφιμα, πολλά αυγά, αβοκάντο, σολομό και κοτόπουλο. Λέει, πώς σου φαίνεται. Μια χαρά. Για πρωινό θα φάει αυγά, αβοκάντο και βρώμη. Λατρεύει τη βρώμη. Συγγνώμη, εγώ που πήρα τη βρώμη για να τη δοκιμάσω, πήγα να αυτοκτονήσω. Δεν μ' αρέσει το μένα. Δεν είναι χάλια. Είναι συνήθεια. Άμα τη συνηθίσεις μετά σ' αρέσει. Με τι την τρώω τη βρώμη. Με γιαούρτι μπορείς να τη φας με γάλα, σκέτη, την τρώνε με μέλι.
Δεν μ' άρεσε καθόλου. Μπορείς να κάνεις και... Δεν μου έρχεται άστα. Μίξ. Όχι, όχι, όχι. Βάζεις δημητριακόν με βρώμη. Τις κάνεις μόνο στο σπίτι. Αλήθεια. Ναι. Δεν θα μ' αρέσω. Λοιπόν. Μπορεί να σε αρέσει. Να μου βάλεις το μεσημέρι θα φάει σολομό ή ψάρι με σαλάτα ή κοτόπουλο με σαλάτα και το βραδινό συνήθως είναι το ίδιο γεύμα με το μεσημεριανό. Πολύ πρωτεΐνη και λαχανικά και όταν θέλει ένα σνακ, τρώει αμύγδαλα. Γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα, περίπου από μία ώρα. Εντάξει, άμα γυμναστούμε 5 φορές την εβδομάδα από μία ώρα, καλά θα είμαστε. Άλλο ένα μοντέλο της Victoria's Secret, ακολουθεί το κανόνα 80-20. Τι είναι αυτό? Τι 80-20? 80-20. Προσέχει τι τρώει 80% και ξεφεύγει διατροφικά 20%. Καλό είναι αυτό. Είναι να μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορεί, λέει, να ζει με μπέργκερ. Εγώ μπορώ. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ να σε κάνω παρέα. Δεν τρελαίνομαι για μπέργκερ τόσο. Εγώ με τις άποψεις, παιδιά, μετά από κάποια γεγονότα της ζωής μου, είμαι της άποψης ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή, να τρώμε το μπέργκερ μας, να πίνουμε το αναψυκτικό μας, το παγωτό μας, καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν είπα να γίνουμε 200 κιλά. Εντάξει, αλλά από αυτές οι απολαύσεις, οι μικρές, δεν γίνεται. Δεν σ' αρέσει εσένα το μπέργκερ. Το μπέργκερ όχι. Εντάξει, θα φάω, αλλά δεν τρελαίνομαι. Προτιμώ σουβλάκι, από την αλήθεια. Α, εντάξει, σουβλάκι, σουβλάκι, δεν γίνεται. Λοιπόν, και μετά θα κάνει μία μικρή παρασπονδία, λέει, 20% αυτό εννοεί, το 80% ακολουθεί πρόγραμμα, 20% κάτι τσιμπάει από εδώ και από εκεί. Και δεν ακολουθεί γρήγορες δίαιτες. Βέβαια, αυτές οι γρήγορες δίαιτες, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, αλλά μετά είναι πολύ εύκολο να τα πάρεις πίσω τα κιλά. Και πέρα από αυτό, επειδή δεν έχεις κάποιον, ας πούμε, να σε συμβουλέψει, ένα διαιτολόγο, οι πολλές κοπέλες κάθονται και βλέπουν και κάνουν δίαιτα, μετά έχουν πρόβλημα στον οργανισμό τους. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, τι άλλο. Α, δεν θα αποκτήσεις six pack, λέει, αν κάνεις 30 κοιλιακούς. Θάνο, πόσους κοιλιακούς κάνεις? Α, και επίσης, μισή τον όρο cheat day. Αυτό που λέμε είναι η μέρα που θα κλέψω και θα φάω και λίγο παραπάνω και λίγο μπέρκερ και λίγο... να μην κάνω διαφήμιση τώρα. Και λίγο Fridays, τέλος πάντων. Έκανες τελικά. Έκανα τελικά διαφήμιση. Η 22χρονη Kelly Gales κρατάει ημερολόγιο διατροφής. Πώς φαίνεται αυτό? Περίεργο. Δεν είναι λίγο ψυχαναγκαστικό, ναι, αυτό? Δεν μ' αρέσει. Εκεί που μια φορά την εβδομάδα μπορείς να τρως ό,τι θες. Προλαβαίνει ο οργανισμός να το κάψει. Λες. Ναι. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί. Φτιάχνει πράσινους χυμούς με λεμόνι, τζίντζερ, σέλερι. Τι είναι το σέλερι? Αγγούρι, σπανάκι, σπιρουλίνα, μαϊντανό. Μετά το πρωινό μου θα φάω, λέει, 20 γραμμάρια μαύρης ακατέργασης σοκολάτας για ενέργεια. Τα μετράει τα γραμμάρια, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και φτάνουμε στο ειδωλό μου, την Αντριάννα Λίμα, η οποία εδώ και 10 χρόνια κάνει box. Έχει την ακολουθείς? Όχι. Πηγαίνει κάθε μέρα, παιδιά, έχει τον προπονητή της, κάνει box μια χαρά, έχει εθιστεί. Της αρέσει, εντάξει. Και λέει ότι πρέπει να υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία και συνέπεια για να είσαι πάντα fit. Εντάξει, τώρα όταν παίρνεις και τόσα εκατομμύρια για να περπατάς το catwalk Victoria's Secret με τα φτερά σου, πρέπει αναγκαστικά να κάνεις και τη διατροφούλα σου. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Και τη γυμναστικούλα σου. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, κάνει 6 προπονήσεις την εβδομάδα. Επίσης, όταν είναι, αν νιώθει ότι πήρε έτσι κάποια κιλάκια, κάνει σκηνάκι πάρα πολύ. Βοηθάει το σκηνάκι. Έτσι λέει η Ανδριάννα. Να την πάρουμε τηλέφωνο, μας στείλει μήνυμα στο Facebook. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, η Λίλι Άντριτς, η οποία είναι ένας άγγελος, ακόμη ένας άγγελος Victoria's Secret, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι την είδαμε πριν σε μια φωτογραφία. Κάνει από μικρή μπαλέτο. Είναι σαν εμένα που κάνω μπαλέτο. Έκανες μπαλέτο? Πάρα πολλά χρόνια. Και έχω και... γιατί σταμάτησες? Γιατί τελείωσα όλες τις τάξεις και έφτασα στο πτυχίο δασκάλος. Οπότε και... τι άλλο να κάνω. Γιατί δεν κάνεις μαθήματα? Έκανα μαθήματα, ναι, σε παιδάκια. Ναι, μετά ασχολήθηκα με άλλο τέτοιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα κάνεις χορό, ειδικά μπαλέτο που είναι, θέλει όντως πολύ πειθαρχία και το αγγλικό σύστημα που έκανα εγώ, μετά δεν μπορείς να γυμναστείς εύκολα με άλλα είδη γυμναστικής. Δηλαδή το γυμναστήριο εγώ το βαριέμαι πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι.
Γιατί με τον μπαλέτο έχεις πάρα πολλά πράγματα να τα σκεφτείς στο μυαλό σου. Είναι θέμα τεχνικής, πρέπει να μετράς τους χρόνους. Δηλαδή δεν κάθεσαι απλά και τρέχεις ή απλά σηκώνω 10, κάνω 10 σετ. Δεν μου λέει τώρα κάτι αυτό εμένα. Η Λίλη Άντριτς όμως συνεχίζει μπαλέτο. Και βέβαια έχει ένα από τα ωραιότερα σώματα κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν είναι πολύ μειώδης. Το μπαλέτο της κάνει πιο. Γυμνάζει έτσι. Έχει, κάνει ωραίο σώμα. Κάνει πιο μακρύ στους μυς, δεν τους φουσκώνει απλά. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Ποιος κάνει kickboxing? Η Joan Smalls κάνει kickboxing. Και μαϊτάι και πιλάτες. Όλα αυτά κάνει. Πιλάτες μου αρέσει. Πιλάτες μου αρέσει και εμένα, η αλήθεια. Είναι ωραίο. Όλα αυτά κάνει. Έχουμε κι άλλες εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Μανιτάρια στον ατμό. Παιδιά, εντάξει, προσέχουν τα κορίτσια, δηλαδή. Προσέχεις για να έχεις. Παίρνεις και ένα 1 εκατομμύριο ευρώ, να μην προσέξεις. Είναι καταπίεση όμως. Είναι καταπίεση, αλλά. Εντάξει, είναι ωραίο να έχεις ωραίο, ωραίο σώμα ναι. Και να νιώθεις και καλά με τον εαυτό σου και να βγαίνεις και ωραία στην παραλία. Έχεις ένα θέμα να μου πεις όμως τώρα. Αλλάζω θέμα. Εσύ. Τι θέμα έχω να σου πω εγώ. Για τις μάσκες αφρόστης καινούριες. Είναι πάρα πολύ γνωστές και κάνουν πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Τι δεν το έχεις ακούσει. Όχι, εγώ τώρα το μαθαίνω από σένα. Αλήθεια λες. Τι ακριβώς κάνουν οι μάσκες αφρός, όπως βλέπουμε και στην εικόνα μας. Την αφήνεις γίνεται σκληρή και την τραβάς. Όχι, την αφήνεις, γίνεται σαν αφρός. Ας πούμε, είναι σαν κρέμα στην αρχή, μετά βγαίνει αφρός. Και ναι. Την βγάζεις και έχεις ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο. Καθαρίζει δηλαδή και τους πόρους. Κάνει έτσι για πολύ επίσης. Ναι, είναι πολύ καλή. Ναι. Είναι πολύ γνωστή. Μετά την black mask έτσι. Αυτή η black mask. Εγώ είχα πάρει, δεν μου έκανε δουλειά. Νομίζω ότι είναι θέμα μάρκας. Θα ψάξω να βρω μια καλή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πήρα μια παρόμοια κι εγώ. Η οποία απλά την τραβάς δεν κάνει. Δεν βγάζει τα. Ναι. Τα μαύρα στίγματα κι αυτά. Απλά κάνει μια πολύ μικρή απολέπιση. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι, δηλαδή. Καμία σχέση. Πρέπει να βρούμε τη σωστή μάρκα, κορίτσια, θα την ψάξω και θα σας πω. Αυτή η μάσκα αφρός, ωραία μου φαίνεται, να τη δοκιμάσουμε. Βέβαια. Γιατί όχι. Και τώρα και για καλοκαίρι. Καθαρίζει τους πόρους σε βάθος, απομακρύνει τους ρήπους και τη λιπαρότητα. Μία μάσκα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τη βάζουμε. Ναι, αυτό που είπες τώρα το καλοκαίρι κιόλας. Μία μασκούλα, ενυδατική και μην ξεχνάμε το αντιλιακό όταν είμαστε. Έξω. Στις παραλίες. Και έξω, έξω, ναι. Η αλήθεια είναι σε ότι. Σε βλέπει ο ήλιος. Να. Ισχύει αυτό. Τι άλλο θέμα έχουμε. Μάθαμε το workout της Candice, η οποία είναι άγγελος Victoria's Secret, φυσικά. Και είναι, λέει, πανεύκολο. Επίσης, έχουμε σε ένα βίντεο να δούμε αυτό το πρόγραμμα που ακολουθούν με κινήσεις βαλέτου, το οποίο είναι τώρα τελευταία της μόδας. Αλήθεια. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Πάμε. Hi guys, I'm Candice and we're here to train like an angel. Here to take me through this workout is trainer Mary Helen. Hi Candice, hi everybody. I'm excited to take you through a series of full body exercises today so we can sculpt and tone sleek, gorgeous ballet muscles. Let's do it. So you're going to take your arms up to first position, right over your stomach, lift those knees up and extend the legs out. You're going to pull in and lower one knee. Nice and slow, in through the stomach, deep through the core, extend. To make it more difficult, you can lower that leg that's extended closer to the mat. That looks great. And keep pulling in with the tummy. Ow! It's all about that burn. Where are you feeling that? In the core, mostly. As well as the thighs. That looks terrific. So make sure you don't bring the knees too close to the chest. It's harder when the knees are further extended on the mat. Great. So if you're following along at home, you can do 1 set of 8, take a break to stretch, and then another set of 8. And I would say do this exercise 3 to 4 days a week to see maximum results. So our next exercise, we're gonna work on our arabesque extensions at the bar. So you're gonna take a nice plie here, pull in with the stomach,
open through that chest, and then just brush and extend that leg to the back. Good. And plie, and brush. Pull in with the stomach, long through the leg and the arm as you extend. Great. And then just hold it out. Nice balance here. You could even take the arm off the bar and pull in. Beautiful. How is that? I feel it in the butt, arms, butt, and the stomach. Core even, exactly. Our next full body exercise is arabesque lifts with our swan arms. You're gonna take a nice plie, pull in tight through the stomach, brush that leg to the back, lift up, lower down, and extend. This is great for the core, so just stretch as long as you can through those arms and legs. Three, and then just hold it out. End with the stomach. The core is gonna help you balance. Good, and take a break. Our last full body exercise to get the heart rate up will be a series of Allegro C-Zones with swan arms. So you're gonna come forward and jump back, stretching long through the legs. Use that speed there, good. So you're pulling in with the stomach, bending and stretching the knees, and really jumping to get your heart rate up. In ballet, you have to control all the way until your fingertips, so. It doesn't look like it, but you use a lot of muscle controlling them. Great job, Candace. Thank you, I feel great. Thanks for joining us, everybody, for our full body workout. We did lots of toning, sculpting. We worked on our abs, our arms, upper body, legs, butt. Got the heart rate up. I think we did it all. Yeah, try a ballet workout. See how it feels. Είδες τι πράγματα κάνει η Κάντις. Είδα. Αυτά πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να αρχίσουμε. Πρέπει όμως να βρούμε και κάποιον, ένα personal trainer. Να είναι καλός, να μας τα δει. Μια δασκάλα, ένα δάσκαλο. Εγώ είμαι δασκάλα από μόνη μου, μπαλέτο, οπότε δεν χρειάζεται. Να μας δείξει τις κινήσεις σωστά. Και επίσης να μας βάλει σε μια τάξη. Γιατί καμιά φορά βαριόμαστε και λίγο. Ναι. Λέμε εντάξει, πολύ κάναμε σήμερα, φτάνει. Εδώ τα κορίτσια κάνουν 6 φορές την εβδομάδα. Όχι. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Για να ακούσω. Ξέρεις τι θέμα έχουμε τώρα. Όχι. Ένα παπούτσι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι είπα. Που τώρα που καλοκαιριέσαι το φοράω πάρα πολύ και είναι οι σπαντρίγες. Και ξαναήρθανε στη μόδα ευτυχώς. Έχουμε κάποιες αναμνήσεις εγώ έτσι από τα πιο μικρούλα που τις θυμάμαι πάλι στη μόδα. Και τώρα ευτυχώς ξαναγύρισαν. Και... Αρέσει πολύ, ε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι κλασικές διαχρονικές. Φυσικά. Και είναι και ένα στυλ το οποίο σε σώζει από πολλές καταστάσεις. Εδώ το βλέπουμε σε φλάτ. Με παντελόνα. Είναι για πρωί, για μεσημέρι και φυσικά και βράδυ. Για βράδυ, γιατί βγαίνουν και ψηλές. Ναι, να βάλεις μια ψηλή. Εδώ τις δετές από ό,τι βλέπουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Οι δετές. Οι δετές, ναι. Εδώ είναι σε άλλο στυλ. Κάπως platform στις λες. Εμένα μου αρέσει και πολύ κλειστές, δηλαδή δεν μου αρέσει που είναι εδώ πέρα κλειστό και μετά από πίσω και με ανοιχτό. Οι κλειστές... Τελείω. Αυτό το στυλ δεν μου αρέσει. Όλο κλειστές. Δεν ξέρω, ναι. Γιατί δεν σε αρέσει. Δεν ξέρω, νομίζω δεν φαίνεται ωραίο στο πόδι. Δεν μου λες τέτοια, γιατί εμένα μου αρέσουν. Η τελείως flat, να μην κάνω διαφήμιση τώρα που είναι μια μάρκα της μόδας, που είναι εδώ και 3 χρόνια, που είναι τελείως ναι, flat κλειστές όλες. Αυτές μου αρέσουν πάρα πολύ. Σ' αρέσουν, ναι. Καλά, αυτές εμένα με έχουν σώσει από... πραγματικά κάθε φορά που λέω τι θα βάλω καλοκαίρι, φορά αυτές σώζομαι. Τις έχω πάρει σε 2 χρώματα και αυτές οι δετές μου αρέσουν εμένα. Αρέσει. Εκεί μου φαίνεται η Ιταλία. Θα έλεγα εγώ. Έτσι τις φαντάζομαι. Προτιμάς λοιπόν, ψηλές ή χαμηλές. Έχω και τα δύο. Έχω πάρει τώρα μία που είναι έτσι κάπως μεσαία, η οποία βολεύει και στο περπάτημα. Να κάνεις και μια βόλτα εκεί, στα σοκάκια. Της Μικόν. Ξαναρχίσαμε. Λοιπόν, και υπάρχουν σε διάφορες εκδοχές, και μονόχρωμες και έμπριμε, και τελείως φλατ και με λίγο τακούνι. Και αυτές είναι ωραίες. Να, αυτές δεν είναι ωραίες. Ναι, κάνουν και το χέρι από την αρχή, είναι πιο ωραίες. Ναι, και δεν βλέπεις. Κλειστές μπροστά από όσο βλέπω. Γιατί δεν σε αρέσουν που είναι κλειστές μπροστά και κλειστές πίσω. Τώρα σε αυτό το στυλ που ξεκινάει από εδώ πέρα το χ, τα κορδονάκια είναι πιο ωραίο. Θα σε κάνω να τη συνηθίσεις. Μπα, δεν νομίζω. Πολύ δύσκολο.
Και εγώ το έχω πει αυτό, ότι δεν θα φορέσω κάποια πράγματα και μετά τα φοράω, να ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάνε με τζιν παντελόνια, με μάξια έρνες φούστες, με φορέματα midi. Αυτό που είπαμε, στο γραφείο, στις πρωινές ώρες, στις βραδινές εξόδους. Βολεύουν. Μια χαρά. Και είναι και το κλειδί για τα πιο άνετα look. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα. Παίρνεις τις παντρίγες σου, είσαι μια χαρά, είσαι μέσα στη μόδα φυσικά. Και ξεκούραστα. Πάρα πολύ ξεκούραστες. Φεύγουμε και από αυτό το πολύ ψηλό τακούνι, το οποίο δεν βολεύει τώρα σε καλοκαιρινές διακοπές, να το λέμε και αυτό. Ναι. Ειδικά στην Μύκονο. Έλα, βλαχάκι. Και ξαναρχίζουμε τώρα. Και ξανά από την αρχή. Ναι, εμένα όλα αυτά τα στυλ μου αρέσουν και με το αέρινο αυτό το φόρεμα. Και αυτές είναι πολύ ωραία. Να, και η τελείως πλατ, με τις σκουλίτσες. Α, και αυτές μου αρέσουν πολύ γλυκούλες. Και ριγέ. Έλα τώρα που δεν σ' αρέσουν αυτές. Να, αυτές δεν σ' αρέσουν. Αυτές δεν σ' αρέσουν. Εμένα από αυτές μου αρέσουν. Σε βολεύει το κόψιμο σου εκεί. Αυτές είναι οι καλύτερες που είναι ανοιχτόλυβα τα δάχτυλα. Ναι, με βόλεψε πάρα πολύ. Τις φόρεσα. Στη Μύκονο. Δεν αντέχω άλλο. Αυτές ήταν λίγο περίεργες, εντάξει. Υπάρχουν διάφορες. Είδα κάτι που είναι πιο εμπριμέ, οι οποίες κατά ένα περίεργο τρόπο ήταν πάρα πολύ ωραίες. Πολύ κοψές. Ναι, είχαν βέβαια. Ψηλές. Δίπατες. Πώς ήταν? Ήταν μέτριο το τακούνι, αλλά. Τακούνι, η πλατφόρμα. Αλλά ήταν εμπριμέ, είχαν όμως πολύ ωραία συνδυασμένα τα χρώματα. Και αυτό πηγαίνει με αρκετά ρούχα. Τώρα να πάρεις με πάρα πολύ έντονα χρώματα, όχι, είναι λίγο δύσκολο να τις συνδυάσεις μόνο με λευκά ή total black ή total white. Οπότε δεν νομίζω ότι συμφέρει. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες, αυτές τέλος πάντων είδα διάφορες σε διάφορα μαγαζιά στη βόλτα μου, που είναι εμπριμέ, αλλά είναι πολύ ωραία συνδυασμένες με πολύ ωραία πιο χρώματα. Ήρεμα τα χρώματα. Ήρεμα χρώματα που να ταιριάζουν με πάρα πολλά. Και όταν μαυρίσουμε πιο πολύ. Και οι δετές είναι πολύ ωραίες με το μαύρισμα. Και λευκές και μαύρες. Και μαύρες και μπες. Λοιπόν, τελευταίο μας θέμα. Το ξέρω ότι δεν θέλεις να κλείσουμε ποτέ, αλλά. Δεν θέλω, είναι αλήθεια. Πρέπει σιγά-σιγά. Λοιπόν, τα jumpsuit. Ωραία. Τα play suit βασικά. Τα οποία νομίζω ότι. Εγώ τα αγαπώ αυτά. Και εγώ τα αγαπώ. Είναι πολύ καλύτερα από τα φορεματά και τα mini. Διότι και να φυσάει. Και δεν να θες να κάτσεις λίγο περίεργα το πρωί. Λέμε, το απόγευμα στον καφέ σου. Και οτιδήποτε, κάνει το σορτσάκι και είσαι πιο άνετη. Είσαι πιο άνετη, όντως. Σε όλες τις περιπτώσεις. Και κολακεύουν και ωραία το σώμα. Ισχύει. Εδώ το βλέπουμε σε ένα πιο έντονο χρωματάκι. Φοριέται και βράδυ. Ναι. Ανάλογα, έτσι. Ανάλογα, εντάξει. Ναι. Υπάρχουν κάποιες που είναι τελείως για πρωί μεσημεράκι. Αυτή, ας πούμε, εγώ τη λατρεύω. Είναι πολύ ωραία. Που είναι έτσι και πιο αέρινη. Και κολακεύει πολύ το σώμα. Και οι πιο αέρινες, άμα έχεις και κανένα κιλάκι παραπάνω. Στενεύει και στη μέση, ναι, και στο δείχνει πιο ωραίο το σώμα. Ισχύει. Να και αυτές με το δέσιμο και με πιο μακρύ μανίκι για έτσι ένα πιο ψυχρό βράδυ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και πάνε και με πλατφόρμες και με ψηλά, τους βλέπουμε σε διάφορες εκδοχές. Και τώρα με τα λουλουδάκια, εμπριμέ, σε ένα beach party. Αρχίζουμε πάλι. Και ξανά από την αρχή. Και εδώ αυτό, ας πούμε. Και αυτό είναι ωραίο. Ναι. Εγώ θα το φορούσα και βράδυ. Ναι. Με ένα ωραίο. Αυτό από το στόμα μου το πήρε. Γι' αυτό είσαι φίλη μου. Γι' αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω αυτό. Ναι, μπορείς να βάλεις με sneakers, με backpack. Με ό,τι θες, πάνε. Ναι, είναι πολύ ωραία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα είπαμε, το γραφείο. Και με διαφορετικά prints. Με σανδάλια. Με πλατφόρμες, με φλάτα, είπαμε όλα πριν τα διαβάσουμε, δεν χρειάζεται καν. Αλλά εγώ τα λατρεύω. Και έχω φέρει και στη συλλογή μου, αν θέλετε να τα δείτε, μπορούμε να δούμε site μου, αν θέλετε. Βέβαια. Έχω φέρει κάτι πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Ναι. www.freethefashion.gr Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και τα έχω βολευτεί πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ φοράω το καλοκαίρι πάρα πολύ τέτοια. Μπείτε να δείτε και τα μαγιό μου, τα καινούργια. Με έχουν ενθουσιάσει. Αλήθεια. Τα ψάχνω πόσο καιρό να τα βρω. Να βρω τα καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε και σιγά σιγά κλείνοντας και ποιος επιμελείται τα μαλλιά μου. Τα επιμελείται ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος φυσικά και η ομάδα του στο Hair Evolution 25 Μαρτίου 57 στα Βρυλίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φροντίζουν και όπως βλέπετε. Με έχουν πάντα μια κουκλίτσα. Μια κουκλίτσα.
για να έρχομαι εδώ στο backstage. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε και μας στηρίζετε. Τζούλια μου, να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι εννοείται, ναι. Γιατί εσύ θα μας φύγεις. Δεν σας λέω πού θα πάει η Τζούλια. Στείλτε μου inbox στο Facebook. Ξανά ξέρω. Και το πιάνουμε από την αρχή πάλι. Για να σας πω πού θα πάει. Γιατί το έχει. Δεν θα το πει. Δεν θα το πω. Όχι. Καλά, εντάξει, είσαι φίλη μου, οπότε δεν θα το πω, παιδιά, να ξέρετε. θα κλείσουμε λοιπόν με ένα θέμα από τη Μύκονο, τελείως τυχαία. Που 13 fashion bloggers από όλο τον κόσμο ήρθανε για στη Μύκονο, ναι, να μας δείξουν τις προτάσεις τους και φυσικά να μας διαφημίσουν, παιδιά, γιατί θέλουμε και τη διαφήμιση που είμαστε στο εξωτερικό. Μύκονος, αλλά να μας διαφημίζουν και λίγο. πάμε να δούμε το θέμα. Πολλά φιλιά από εμάς, να περάσετε καλά. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Μύκονος Live TV, το κανάλι που δεν κοιμάται ποτέ. Φέτος είναι η επόμενη κίνηση την οποία κάνουμε ως Hotel Brain. Είχαμε ξεκινήσει πέρσι μια πολύ πετυχημένη καμπάνια στα digital με την Intimissimi. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε με την Calzedonia. Έχουν έρθει 13 bloggers από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε από το Hong Kong μέχρι την Αμερική, μέχρι την Ισπανία, μέχρι τη Ρωσία. Έχουν πίσω τους 50 εκατομμύρια followers. Οπότε είναι μια κίνηση την οποία προσπαθούμε να συνδυάσουμε τη μόδα, που είναι ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά επικεντρώνει και διεισδύει ουσιαστικά στο lifestyle, που και η Μύκονος είναι τόσο κοντά της σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτοί έρχονται, μένουν σε ξενοδοχεία τα οποία έχει Hotel Brain και τα λοιπά, διαφημίζουν προφανώς με τις προβολές που κάνουν σε κάποια εκατομμύρια followers που κάνουν και tweets και τα δικά μας ξενοδοχεία ως Hotel Brain. Είναι μια κίνηση καθαρά marketing και τα λοιπά. Διαφημίζουν όμως πάρα πολύ το ίδιο το νησί, το destination που είναι η Μύκονος. Και είναι μια κίνηση την οποία, επειδή είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, νομίζω θα τη συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια και με περισσότερες μπράντες και τα λοιπά από όλο τον κόσμο. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις που ακούτε από αυτές τις κοπέλες? Έχουν έρθει για πρώτη φορά στο νησί και στην Ελλάδα? Κάποιες είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά. Κάποιες άλλες δεν έχουν ξαναέρθει. Έχουν αγαπήσει κυριολεκτικά, έχουν ερωτευτεί τη Μύκονο και τα ξενοδοχεία της. Οπότε αυτό είναι μια τεράστια χαρά την οποία έχουμε εμείς. Θα έχει το ίδιο το νησί από την προβολή την οποία θα αποκτήσει. Θα συνεχίσει μάλλον να αποκτά, γιατί ήδη την προβολή την έχει. Απλά το πλανήτη που λέγεται Μύκονος και τα λοιπά τον στηρίζουν και θα συνεχίσουν να το στηρίζουν οι διάφορες αγορές που οι ίδιες προσωπούν και είναι opinion makers στο δικό τους το χώρο και στο χώρο βέβαια της μόδας, το οποίο είναι αρκετά σημαντικός και για το νησί. Η φετινή χρονιά, εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, πώς τη βλέπετε? Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι μια εξαιρετική χρονιά, ίσως να είναι καλύτερη από πέρσι. Εμείς σαν Hotel Brain τα πρώτα δείγματα τα οποία έχουμε είναι εξαιρετικά. Η ανάπτυξη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά σημαντική. Είναι αρκετά σημαντική και στο νησί που βρισκόμαστε και μας φιλοξενεί σήμερα. Έχει ανέβει αρκετά ο αριθμός των ξενοδοχείων των οποίων έχουμε. Πηγαίνουν καλά τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Οι ιδιοκτήτες μας είναι ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Κοντεύουμε να φτάσουμε να γιορτάσουμε σε λίγο καιρό τα 200 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, και μικρότερα αλλά και πολύ μεγαλύτερα. Οπότε η όλη επιτυχία που γίνεται από εσάς που μας βοηθάτε σαν τύπος, από τις bloggers με τις ενέργειες που κάνουμε, από το ίδιο το προσωπικό της Hotel Brain που βρίσκεται παντού, νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά και θα έχουμε μια καλή συνέχεια και σαν εταιρεία και σαν τουρισμό στη χώρα μας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε σε όλους μια καλή χρονιά. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, να συνεχίσει η Μύκονος να είναι τόσο όμορφη και τόσο προσεκτική, να την προσέχουν γιατί αυτό κάνουν, γιατί είναι χαρακτηριστικό δείγμα τουρισμού της χώρας μας. Και να πούμε ένα καλό καλοκαίρι, αν και μπήκαμε από χτες επισήμως στο καλοκαίρι, οπότε να πάνε όλα καλά και να είμαστε πάλι εδώ του χρόνου με άλλα καλύτερα, σημαντικότερα και πιο πιθανά το ίδιο ενδιαφέροντα πράγματα με το σημερινά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και πάρα καλή πολύ. Συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.